καλημέρα και σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να μας δώσετε αυτή τη βοήθεια όπως είστε. Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ποιες είναι οι καλύτερες ώρες, ειδικά με τέτοιες συνθήκες, να πηγαίνω για βουτιές, και όταν μιλάμε για βουτιές, ποιες θα πρέπει να είναι εκείνες οι συνθήκες που εγώ θα πρέπει να προσέχω, γιατί η άγνοια κινδύνου ή αψηφώντας τον κίνδυνο πολλές φορές μας οδηγεί αλλού, και το καλοκαίρι πάντα μιλάμε ή πολύ συχνά μιλάμε για πνιγμούς, κύριε Μακρυδάκη. Θα έλεγα ότι οι καλύτερες ώρες είναι από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 6 ή από το πρωί από τις 11 μέχρι τις 12 η ώρα, αυτή η μία ώρα, διότι πριν τις 10 δεν υπάρχει να παγωσώ στην παραλία. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος που πηγαίνει στην παραλία να αναζητά τη σκιά. Φυσικά πρέπει να πηγαίνει εκεί που είναι οργανωμένες παραλίες, διότι ο ναυαγωσός είναι εκεί για την ασφάλειά τους. Επίσης σε παραλίες που έχει θαλάσσια σπόρο τα παιδιά και αυτά βοηθάνε πάρα πολύ και στο δικό μας έργο, και ό,τι τους ζητηθεί από το λόγο τους παρέχει βοήθεια. Κάποια άτομα τα οποία μπορεί να είναι αλλεργικά, έχουν κάποιο πρόβλημα, είναι καλό να ενημερώνουν τον ναυαγωσώστη, διότι ο ναυαγωσώστης είναι εκεί για τη δική του ασφάλεια. Η επίσημη πολιτεία πληρώνει αυτό το παιδί, το έχει εκπαιδεύσει, έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να είναι στο πόστο που είναι και μπορεί πραγματικά να προσφέρει σημαντική βοήθεια σε οτιδήποτε περιστατικό και να συμβεί. Επίσης πρέπει να προσέχουν αυτές τις μέρες που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, να μην καταναλώνουν αλκοόλ και να μπαίνουν στη θάλασσα, ή να καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα φαγητού και να μπαίνουν στη θάλασσα. Πρέπει να περνάει το λιγότερο 2 ώρες, να ακούνε τις υποδείξεις να απογοσώσει, μην απομακρύνονται από την περιορισμένη νοητική γραμμή ασφάλειας που μπορεί να επιβλέψει και να επέβει ο ναυαγωσώστης. Όλα παιδιά γίνονται, διότι όλοι οι πνιγμοί γίνονται, αν δείτε στατιστικά, πριν και μετά το ωράριο του ναυαγωσώστη. Μέσα στο ωράριο του ναυαγωσώστη ό,τι περιστατικά γίνονται, γιατί γίνονται πολλά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ανοιχτό πέλαγος και έχουμε φορτούνες, έχουμε θάλασσες που μας δημιουργούν κάποια προβλήματα. Βέβαια και αυτό φταίει και έχουμε καθαρές θάλασσες. Αν ακούσεις υποδείξεις του ναυαγωσώστη, προσέχεις, δεν θα συμβεί ποτέ κανένα περιστατικό. Επίσης πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς συνείδηση και να πούμε ότι όταν έχουμε μικρά παιδιά ή περίδικα άτομα, δεν μπορεί ένας ναυαγωσώστης σε μια παραλία που έχει 100, 200, 500, 1000 άτομα. Δεν είμαστε θεοί. Καμιά φορά και ο Θεός δεν προλαβαίνει, έτσι που τα έχουμε κάνει εμείς οι άνθρωποι εδώ στη γη. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε συνείδηση, να προσέχουμε τα περίδικα άτομα και τα παιδιά τα μικρά. Βλέπετε τώρα τελευταία, Χανιά και Ηράκλειο, έχουν γίνει 2-3 περιστατικά με μικρά παιδιά. Δεν πρέπει να μας ξεφεύγουν από την προσοχή μας, πρέπει να έχουμε το νου μας. Γιατί και ο ναυαγωσώστης είναι ένας, έχει μια περιορισμένη ευθύνη 200 και 200, 400 μέτρα, μια ακτίνα θα έλεγα μεγάλη, και δεν μπορεί να τα προλάβει όλα. Άνθρωπος είναι, μπορεί και κάτι να του ξεφύγει αυτήν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να προσέχουμε. Εσάς το δικό σας έργο ξεκινά από 1η-6η νομίζω και φτάνει μέχρι 39η. Μάλιστα, από 1η-6η μέχρι 39η. Φυσικά η σεζόν είναι μεγαλύτερη και μετά, αλλά και πριν και τον Μάιο υπάρχει τουρισμός, υπάρχουν το φιλόμενοι, αλλά ο νόμος αυτό προβλέπει αυτό το τετράμινο. Ναι, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο για αυτή την ανοησία της πολιτείας σε μια τουριστική περιοχή, γιατί περί ανοησίας πρόκειται, να έχεις ναυαγωσώστη σε παραλία μόνο για τόσους μήνες, από τον 6ο μέχρι το τέλος του 9ου, 4 δηλαδή μήνες, όταν ο επισκέπτης ή όταν ο ντόπιος θα πάει στη θάλασσά του και πριν την 1η-6η και μετά τις 39η, γιατί περί ανοησίας πρόκειται. Αλλά το βλέπουν στενά οικονομικά. Έχετε απόλυτο το δίκιο, γιατί η πιο βαριά βιομηχανία στη χώρα μας είναι ο τουρισμός. Έχουμε ακτογραμμή 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή κάνουμε το γύρο της Αφρικής. Έχουμε 3.500 νησιά και βραχονησίδες και έπρεπε να επενδύσουμε στη θάλασσα, στον τουρισμό καλύτερα και στον ήλιο, με αυτά πουλάμε, και στην ασφάλεια.
Κύριε Μακρυδάκη, ξέρετε, από την άλλη υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κόλλημα. Θα το κάνω προσωπικό για να το καταλάβουμε όλοι. Δεν μπορώ σε μια οργανωμένη παραλία να πάω και να καθίσω με ευκολία, διότι πρέπει από τον μισθωτή να μου επιτραπεί να βάλω και τη δική μου την ομπρέλα. Εγώ το αψηφώ βέβαια και πάω και την κατσικώνω την ομπρέλα μου όπου εμένα μου αρέσει. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ και να πληρώσω τα 10 ευρώ, τα 15 ευρώ για τα ομπρελοκαθίσματα. Μια οικογένεια χρειάζεται πολύ περισσότερα χρήματα όταν είναι πολυμελής για να κάνει κάτι τέτοιο. Και αν μπορεί να το κάνει και λίγο πιο συχνά μέσα στην εβδομάδα, τότε της χρειάζεται ένας ολόκληρος μισθός. Που σήμερα πραγματικά αυτός ο μισθός δεν μπορεί να βγει ούτε πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εδώ προκαλείται πρόβλημα και έτσι επιλέγω να πάω λίγο παραπέρα. Και έτσι είμαι μακριά από τη δική σας τη ματιά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο επιλέγω μια απομονωμένη παραλία. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο από τη στιγμή που δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, γι' αυτό και ζήτησα τη δική σας τη βοήθεια, χρειάζομαι μια παραπάνω συμβουλή για να ξέρω τι πρέπει να κάνω εφόσον όλα αυτά είναι απαγορευτικά για μένα να πάω σε μια παραλία. Δηλαδή από την ώρα που θα φάω μέχρι την ώρα, μέχρι το βράδυ που θα φύγω για να πάω στο σπίτι μου. Εκεί πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Προσεκτική. Μάλιστα. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι καταρχήν είμαι αρμόδιος να απαντήσω σε την ερώτησή σας, γιατί είναι. Σαφέστατα. Είναι εκτός θέματος, αλλά σαν ενεργός πολίτης. Το κάνω παρατήρηση για να μπορώ να πάρω τη δική σας την απάντηση. Μπορώ να πω ότι τώρα στις περισσότερες παραλίες, ας πούμε, αν πάρουμε εδώ στην περιοχή της Αμουδάρας, όπου και να πας να καθίσεις, δεν σου παίρνει κανείς χρήματα στην καρέκλα και στην ομπρέλα. Απλώς έχεις μια ηθική υποχρέωση να πάρεις ένα καφέ. Δεν υποστηρίζω τους μαγαζάτορες και τους ξενοδόχους, αλλά πράγματι πληρώνουν στους Δήμους ένα σημαντικό ποσό για να και ο Δήμος κατεπέκτα στη χρηματική υπηρεσία για να πάρουν αυτό το κομμάτι την παραλία και να βάλουν τα αμπρελοκαθίσματα. Ακόμα και αυτοί παρέχουν ασφάλεια. Γιατί καθαρίζουν την περιοχή, δεν υπάρχει σκουπίδια κάτω, προσφέρουν ντους, προσφέρουν τουαλέτα. Εδώ δεν είμαστε Μύκονο που πρέπει να πληρώσει 30 και 40 και 50 ευρώ για μια καρέκλα και μια ομπρέλα. Φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που και αυτό τον καφέ δεν τον έχουν. Γι' αυτό έχει προβλέψει η νομοθεσία, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια με το κίνημα της πετσέτας, και έχουν όλοι οι Δήμοι έχουν αφήσει κομμάτια που μπορεί να πάει ολού, όμως και εμένα μου αρέσει να βάζω την πετσέτα στην άμμο να ξαπλώνω, παρόλο που θα πάρω τον καφέ μου, παρόλο που αν χρειάζεται να πληρώσω σε κάποια παραλία την καρέκλα και την ομπρέλα την πληρώνω, αλλά μου αρέσει να είμαι κάτω. Υπάρχουν και ένα κομμάτια βέβαια. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε τέλειοι και η νομοθεσία καλύπτει τα πάντα, αλλά έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό βήμα σε αυτό το κομμάτι. Και θα βοηθήσουμε όλοι μαζί και εσείς με τη βοήθειά σας από τη θέση που βρίσκεστε να γίνει ακόμα καλύτερο το κομμάτι για τους ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταναλώσουν ούτε ένα καφέ στην παραλία. Κύριε Μακρυδάκη, ο ήλιος δεν είναι πάντα φίλος. Το καπέλο χρειάζεται. Ποιες είναι οι καλύτερες ώρες για μπάνιο και ποιες είναι εκείνες οι ώρες τις οποίες θα πρέπει να αποφεύγω? Θεωρώ ότι καταρχήν ήταν αρμόδιος ένας γιατρός να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, αλλά θεωρώ ότι οι χειρότερες ώρες για τον ήλιο που είναι οι πιο επικίνδυνες είναι, ας πούμε, από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 η ώρα. Αυτές τις ώρες πρέπει να αποφεύγει ο κόσμος να πηγαίνει στη θάλασσα πολύ ή πρέπει να αναζητά μια σοβαρή σκιά. Αν κάποιο άτομο, το που είπα και προηγουμένως, έχει κάποιο πρόβλημα, τον πιάνει εύκολα υγείας, έχει κάποια αλλεργία, το οτιδήποτε, ενημερώνει τον αβαγοσώστη, ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει. Μάλιστα. Τα παιδιά μας πολύ μεγάλη προσοχή. Αν έχουμε φάει ή έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, θα πρέπει να έχει περάσει κάποια ώρα πριν βουτήξουμε, ναι? Φυσικά αυτό, και είπαμε ότι οτιδήποτε πρόβλημα ενημερώνουμε τον αβαγοσώστη, αναζητούμε σκιά, δεν κατανοούμε ποσότητα μεγάλη φαγητού και αλκοόλ και να μπούμε στη θάλασσα και βασικά να ακούμε τις υποδείξεις του αβαγοσώστη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τέλος, για να σας αποχαιρετήσω, κύριε Μακρυδάκη, με την εμπειρία σας φαντάζομαι ότι θα μου δώσετε απάντηση ότι το εύκολο είναι να απομακρυνθώ από την παραλία, το δύσκολο είναι να επιστρέψω στην παραλία, διότι πάντα χάνω δυνάμεις, έτσι? Φυσικά γι' αυτό είναι ο λόγος που υπάρχει οριοθετημένη περιοχή του Κολυβητή,
δεν είναι μόνο ότι θα χάσει δυνάμεις ή αν έχει καιρικές θήκες ακινδυνεύει ποιο να παγωσώσει, και μην ξεχνάμε ότι το παρελθόν έχει πνιγεί να παγωσώσει στην προσπάθειά του να σώσει άτομο. Γι' αυτό υπάρχει η οριοθετημένη περιοχή, και δεν είναι μονάχα αυτό, είναι ότι έξω από τα μπαλόνια υπάρχει κι άλλος κίνδυνος. Κινούνται τζετ, κινούνται σκάφη. Υπάρχει λοιπόν έξτρα κίνδυνο, γι' αυτό πρέπει να είμαστε στην οριοθετημένη περιοχή ευθύνης, και αν κάποιος απομακρυνθεί έξω από την ευθύνη αυτή, αποσπάται την προσοχή του να παγωσώσει, τον έχει πιο πολύ στα μπάι, πρέπει να πάει να τον γυρίσει πίσω, και ασχολείται μονάχα με ένα άτομο, και όλα τα άλλα άτομα μπορεί να πνιγεί ένα παιδάκι στο ένα μέτρο. Ένα υπερήγιο άτομο κατά την έξοδο του από το νερό μπορεί να πέσει στο ένα μέτρο και να έχει πρόβλημα, να πάθει ατύχημα ή πνιγμό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε έτσι μια παιδεία, θα έλεγα, και να ακούμε τον αβαγωσώση, να προσέχουμε τα υπερήγικα του, να προσέχουμε τα παιδιά, να μην υπερηθυνούμε τις δυνάμεις μας, διότι κανείς δεν ξέρει. Έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι και έχουν πνιγεί στο παρελθόν και εδώ στο Ηράκλειο, άνθρωποι που ήταν οι καλύτεροι στη θάλασσα, άνθρωπος που ήταν γιατρός, πνευμονολόγος και ήξερε τι μπορεί να συμβεί στον οργανισμό του, γιατί καμιά φορά υπερηθυνάμε τις δυνάμεις μας. Κύριε Μακρυδάκη, σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, και εγώ ευχαριστώ.